Κύριε Βασιλείου, Αντιπρόεδρο του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Υποϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής. Καλούμε τα μέλη μας να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις με πρώτο σταθμό της 17 Τρίτου ημέρα Τετάρτη για την απομάκρυνση της κομματερής από το Δήμο Φιλής, να βάλουμε ένα τέλος να σταματήσει αυτό το έγκλημα που συντηρείται εδώ και 60 χρόνια στις πλάτες των εργαζομένων, στις πλάτες του λαού της Δυτικής Αττικής. Με απόφαση της Περιφερειάρχη Δούρου από το ΣΥΡΙΖΑ και την υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού και τη διαχείριση των απορριμμάτων από τον Πατούλη, Νέα Δημοκρατία, συνεχίζεται η εμπορευματοποίηση των απορριμμάτων χωρίς να λογαριάζουν τις ζωές των εργαζομένων και των κατοίκων της περιοχής. Δεν διστάζουν να βαφτίσουν τουριστικό προορισμό το Δήμο Φιλής για να εξυπηρετήσουν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και να καταργήσουν την Κυριακή αργία για τους εργαζόμενους. Να σημάνει όμως όλοι στον δρόμο, να μην αφήσουμε να περάσει αυτό το νέο έγκλημα της δημιουργίας του νέου ΧΙΤΑ που εν μέσω πανδημίας και lockdown, Δούρου, Πατούλης και Τζίμερος ψήφισαν την υλοποίησή τους. Είμαι η πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ του Δήμου Φιλής, λέγομαι Δελή Γεωργία. Σαν Σωματείο η θέση μας είναι αντίθετη με την απόφαση που έχει πάρθει για τη δημιουργία καινούργιας κομματερής στην ήδη υπάρχουσα κομματερή που λειτουργεί εδώ και 60 χρόνια στην περιοχή μας. Αυτό η καινούργια απόφαση είναι ένα έγκλημα που συνεχίζεται. Δεν μπορεί, τουλάχιστον περιμέναμε, αντί να την απόφαση που πάρθηκε στην Περιφέρεια Αττικής από τη διοίκηση Πατούλη και που είναι συνέχεια της απόφασης της κυρίας Δούρου που είχε πάρθει του ΣΥΡΙΖΑ, περιμέναμε τουλάχιστον μια απόφαση να απομακρυνθεί η χωματερή και αντί αυτού βλέπουμε τη δημιουργία καινούργιας χωματερής πάνω στην ήδη, δηλαδή σκουπίδια, πάνω στα ήδη υπάρχουσα σκουπίδια που πέφτουν. Λοιπόν, ζητάμε την απομάκρυση, να πάρθει απόφαση για την απομάκρυση της χωματερής επιτέλους, να μην τα απορρίμματα να μην είναι είδος εμπορεύσιμο και να μην γίνουν ιδιωτικοποιήσεις, να βγει στον κόσμο ξεκάθαρα η επιδημιολογική μελέτη που την κρύβουν συστηματικά και ένα μέρος φανερώνουν και δεν φανερώνουν την πραγματική αλήθεια, να μάθει ο κόσμος πόσο κινδυνεύει η υγεία του στην περιοχή και αλλά και οι γύρω περιοχές έχουν επιπτώσεις από τη δημιουργία της χωματερής. Λοιπόν, τώρα εδώ σαν σωματείο εμείς καλούμε τις κινητοποιήσεις που θα γίνουν τις επόμενες μέρες. Το λαό της περιοχής να το δει σαν υπόθεση δική του, να μην υποκύψει στην κινδυνολογία που δημιουργεί και η διοίκηση του Δήμου εδώ ότι αν κλείσει η χωματερή οι εργαζόμενοι θα πεταχτούν όλοι στον δρόμο. Λοιπόν, κάποτε να καταλάβουμε ότι ο αγώνας δικαιώνει και δεν έχει να φοβηθεί κανείς τίποτα. Οι Δήμοι δεν κλείνουν όπως και τα κράτη δεν χάνονται οικονομικά. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πρόσχημα ότι αν κλείσει ο Δήμος οι εργαζόμενοι θα βγουν στον δρόμο. Υπάρχουν Δήμοι που λειτουργούν χρόνια και πολύ καλά μάλιστα χωρίς να έχουν μια χωματερή. Επομένως αυτό το επιχείρημα καταρρύπτεται. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μαζί με τους άλλους φορείς και από εκεί και πέρα πια και οι υπεύθυνοι εδώ της περιοχής θα πάρουν την ευθύνη που έχουν γιατί κάποια στιγμή θα λογοδοτήσουν στον κόσμο. Γεια σας. Είμαι ο Γάκιας Παναγιώτης, πρόεδρος του Παρατήματος Συνδικάτου Οικοδόμων Μενδίου Φιλής. Η λειτουργία της χωματερής των Αλιοσίων 60 χρόνια τώρα δεν υποβαθμίζει απλώς την περιοχή μας, αλλά βάζει σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές των κατοίκων της περιοχής, του θριασίου πεδίου συνολικότερα, αλλά και τις ζωές των κατοίκων των γειτονικών δήμων. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ερευνών για τις επιπτώσεις της λειτουργίας της χωματερής στην υγεία των ανθρώπων της περιοχής. Εμείς βέβαια στην περιοχή δεν περιμέναμε τη διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να καταλάβουμε πως τα επιχειρηματικά κέρδη είναι πάνω από τις ζωές των ανθρώπων. Το ζούμε καθημερινά όλα αυτά τα χρόνια που ενώ η χωματερή έπρεπε να έχει κλείσει δέχεται συνεχώς τόνους απορριμμάτων. Παρά τις υποσχέσεις όλων των δημοτικών, περιφερειακών αρχών και των κυβερνήσεων. Γι' αυτό ευθύνες για αυτή την κατάσταση έχουν και η τωρινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ και η Περιφερειακή Αρχή του Πατούλη και προηγούμενης Δούρου, αλλά και ο Δήμαρχος των Αλιοσίων, ο σημερινός της Φιλής, μάλλον ο Χρήστος Παππούς, όπως και οι προηγούμενοι. Στην καινούργια προσπάθεια να επεκταθεί χρονικά η λειτουργία της χωματερής, αλλά και η έκτασή της, δεν θα πρέπει να μείνει αναπάντητη από το λαό της περιοχής, του Θριασίου, αλλά και των γειτονικών Δήμων. Γι' αυτό εμείς, σαν Συνδικάτο Οικοδόμων, καλούμε τους συναδέλφους οικοδόμους, τους εργαζόμενους κατασκευές,
να στηρίξουν μια σειρά κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα για τη Χωματερή. Και πρώτα-πρώτα, την Τετάρτη, 6.30 ώρα το απόγευμα, 17 του Μάρτη, στη Συμβολή των Οδών Φιλής και Φιβών για τον αποκλεισμό της. Θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε με όλες μας δυνάμεις για να κλείσει αυτό το έσχος που λέγεται Χωματερή Φιλής. Γεωργία Κουμουνδούρου, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Δημοκρατικών Γυναικών Πετρούπολης. Αυτή τη στιγμή υλοποιείται ένα νέο έγκλημα στη Φιλή. Δίπλα στην παλιά Χωματερή ετοιμάζεται μια νέα, τεράστια σε έκταση και σε όγκο. Στις 24 Φλεβάρι, μέσα στη νύχτα, ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής με ψήφους 51-49 η απαράδεκτη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που περιλαμβάνει και τη δημιουργία τρίτου χιτά στη Φιλή. Η διοίκηση Πατούλη συνεχίζει το έγκλημα από εκεί που το άφησε η προηγούμενη διοίκηση της Δούρου, η οποία πριν παραδώσει ψήφισε τη δημιουργία αυτού του τρίτου χιτά. Είναι ίδιες πολιτικές, απλώς τώρα το έγκλημα ολοκληρώνεται. Εμείς, οι γυναίκες του γυναικείου ριζοσπαστικού κινήματος, δεν δεχόμαστε άλλο πια η Χωματερή της Φιλής να σκορπίζει το θάνατο στις οικογένειές μας και στα παιδιά μας. Δεν έχουμε αυταπάτες ότι μπορεί δήθεν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων που κερδοσκοπούν από την εκμετάλλευση των σκουπιδιών, ότι μπορούν να συμβαδίσουν με την προστασία των εργαζόμενων και της υγείας του λαού. Δεν βάζουμε τα κέρδη τους πάνω από τις ζωές μας και ιδίως των παιδιών μας. Το προηγούμενο διάστημα πήραμε πρωτοβουλίες για την οργάνωση της πάλης των γυναικών, για τα σοβαρά και καθημερινά προβλήματα που μας βασανίζουν μέσα στην πανδημία, όπως το θέμα της προστασίας της υγείας, για ασφαλή σχολεία και παιδικούς σταθμούς, για μέτρα ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, για την ανεργία, την κακοπληρωσιά και την υποβάθμιση της ζωής μας. Και βέβαια γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτοί που μας πνίγουν στη φτώχεια, στην ανεργία, στην ανασφάλεια για το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας, που από τη μια μας καλούν υποκριτικά να σπάσουμε τη σιωπή για τη σεξουαλική βία και κακοποίηση, αλλά να μην βγάλουμε άχνα για την κρατική βία και καταστολή ενάντια στους αγώνες για τα δικαιώματά μας, είναι οι ίδιοι που τσακίζουν τη ζωή μας και διατηρούν τη Χωματερή στην περιοχή μας. Καλούμε λοιπόν τις γυναίκες της Πετρούπολης να συμμετέχουν στις προγραμματισμένες δράσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Σωματείων και Φορέων το επόμενο διάστημα. Να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να παίζουν με τις ζωές μας, με τις ζωές και το μέλλον των παιδιών μας. Χρειάζεται να υπερασπιστούμε το πλαίσιο πάλης που έχουν βάλει οι φορείς και τα σωματεία, γιατί είναι ένα πλαίσιο πάλης που προκύπτει από τις ανάγκες μας, που απαιτεί η διαχείριση των απορριμμάτων να γίνεται σε όφελος του λαού και όχι για την κερδοφορία του κεφαλαίου. Μπορούμε να σταματήσουμε αυτό το έγκλημα διαρκείας. Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Χαμαλίδης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Δήμο Φιλής. Ο αγώνας μας για οριστικό και κλείσιμο της Χωματερής συνεχίζεται. Παρόλες τις δύσκολες συνθήκες που περνάμε λόγω της πανδημίας, αλλά και του εντυνόμενου κυβερνητικού αυταρχισμού, αντιπαλεύουμε επιδιώξεις κυβέρνησης, περιφέρειας και δημάρχων που σκοπό έχουν να διαιωνίσουν την παραμονή της Χωματερής στα Άνω Λιώσια και στη Φιλή, δηλαδή στο ενιαίο Δήμο Φιλής. Οι επιδιώξεις αυτές είναι διαχρονικές, ξεκινάνε τουλάχιστον στο τελευταίο χρονικό διάστημα από το καλοκαίρι του 2019 επί κυρίας Δούρου στην περιφέρεια και συνεχίζονται τώρα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον κύριο Παπαπατούλη στην περιφέρεια. Όλοι γνωρίζετε ότι πρόσφατα πέρασε το λεγόμενο περιβαλλοντολογικό όρο που αφορούν τι έργα μπορούν να γίνουν στην περιοχή που είναι η Χωματερή, που επί της ουσίας διαιωνίζουν την παρούσα κατάσταση, επεκτείνουν τη Χωματερή μέσα στον ήδη υφιστάμενο χώρο με διάφορους τρόπους, αλλά και δίνουν και τη δυνατότητα τα λεγόμενα απορρίμματα του κεντρικού τομέα, δηλαδή του Δήμου Αθήνας, να έρχονται πάλι σε διπλανό χώρο στα όρια του Δήμου Αστροπύργου, άρα άλλη μια νέα Χωματερή στην περιοχή αυτή. Το Συντονιστικό Σωματείο και Φορέων της περιοχής, μετά την τελευταία παρέμβαση που έκανε στο Περιφερειακό Συμβούλιο στο τέλος του Φλεβάρη, συνεχίζει τις κινητοποιήσεις του, πραγματοποιώντας αύριο, Τετάρτη, αποκλεισμό στη Λεωφόρο Φιλής και Θηβών, συμβολικό αποκλεισμό, και συνεχίζουμε και την επόμενη Δευτέρα με συμβολικό κλείσιμο της Χωματερής το πρωί και την επόμενη Δευτέρα, δηλαδή έχουν προγραμματιστεί ένα σωρό εκδηλώσεις που στους περισσότερους ή θα δουν και αντίστοιχες ανακοινώσεις που θα τις προπαγανδίζουν. Σκοπός μας είναι
επιδιώξη μας είναι οριστικό κλείσιμο της χωματερής στα Λιώσια και στη Φυλή, καμία σκέψη για παραμονή τους ή παραμονή με τη, ή δημιουργία εργοστασίων καύσης με τα λεγόμενα μηδενικά υπολείμματα. Καμία σκέψη ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών που, που παρέχει ο ενιαίος σύνδεσμος και τρίτον, να βρεθούν οι κατάλληλοι χώροι, αξιοποιηθούν και η ανακύκλωση να αξιοποιηθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά και οι κατάλληλοι χώροι που θα έχουν τέτοιες προδιαγραφές που θα προασπίζονται το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων. Σε αυτόν τον δρόμο θα βαδίσουμε και άλλες εκδηλώσεις θα διοργανώσουμε προκειμένου αυτό το καρκίνωμα που με δικές τους μελέτες και υπάρχει στην περιοχή μας με τον καρκίνο που θερίζει και δεν είναι μόνο η πανδημία. Άρα καλούμε το λαό, τους εργαζόμενους της περιοχής να συμμετέχουν μαζικά δυναμικά σε αυτές τις κινητοποιήσεις παίρνοντας όλα τα κατάλληλα μέτρα όσον αφορά την πανδημία έτσι όπως έχουμε κάνει όλες τις φορές. Σας καλούμε αύριο ξεκινώντας ένα νέο κύκλο να μπορέσουμε να διώξουμε πραγματικά τη χωματερία από την περιοχή μας. Ευχαριστώ.